Thanks, man. You. Wow. That was epic. Λοιπόν, αυτό το βίντεο έχει να κάνει με την πανδημία, αλλά όχι αυτή που γνωρίζουμε όλοι. Αυτή η οποία προϋπάρχει χρόνια και πλέον έχει κατακτήσει ολόκληρη τη γη και είναι όχι απλά ανησυχητικό, και θέλω να φέρω λίγο focus και να φέρω φως στην επιδημία αυτή, για να μπορούμε να αναλάβουμε ο καθένας μας ξεχωριστά ευθύνη για το πώς ζει τη ζωή του, πώς φέρεται στον εαυτό του, πώς φέρεται στο σώμα του και τελικά πώς υπεύθυνος είναι και για το πώς νιώθει. Η πανδημία λέγεται αποσύνδεση από τον άνθρωπο, αποσύνδεση από το πού προερχόμαστε, ποιοι είμαστε και εν τέλει ποια είναι η λειτουργία του οργάνου αυτού που λέγεται σώμα και πόσο, μα πόσο κακιά χρήση του κάνουμε και εν τέλει καταλήγουμε να νιώθουμε άσχημα, κατάθλιψη, πόνο. Στόχος μου και σκοπός μου είναι να επανασυνδεθούμε ξανά με τον άνθρωπο μέσα μας, το παιδί μέσα μας και να έρθουμε ξανά πάλι στο παρόν, να σταματήσουμε να ζούμε εδώ πάνω. Αυτή είναι η πραγματική επιδημία. Ότι ζούμε στο κεφάλι μας μόνο. Νομίζουμε ότι το μόνο εργαλείο για να καταλαβαίνουμε αυτή τη ζωή γύρω μας και να την βιώνουμε είναι με το να τη σκέφτουμε. Είναι υπερκαταναλώνω ή να συγκρίνω. Εντάξει, υπάρχει και άλλος τρόπος και είναι πολύ πιο υγιής, πολύ πιο οικονομητικός και επιβραβευτικός. Οπότε ανυπομονώ να τα μοιραστώ αυτά μαζί σας και σήμερα στο βίντεο αυτό και στο μέλλον και μέσα από τη δουλειά μου, είτε σε workshops είτε μέσω online coaching που θα ανοίξει πολύ σύντομα και θα έχετε την επιλογή όσοι είναι αφοσιωμένοι πραγματικά να δουλέψουμε μαζί και να ανοίξουμε το εύρος κίνησης του σώματος μας, το εύρος κίνησης του μυαλού μας μέσα από πολύ πολύ χρήσιμα εργαλεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να καθοδηγούμαστε στη ζωή. Ρε, τι φάση! Μαλάκα! Μαλάκα μου, τι σημαίνει! Το βίντεο θέλω απλά να είναι μια δήλωση. Μια φωνή η οποία φωνάζει κόντρα σε αυτό που συμβαίνει και παρατηρώ γύρω μου όλη αυτή την περίοδο. Θέλω να αφήσω ερωτήματα σε αυτό το βίντεο τα οποία εσύ θα πάρεις και θα σου αφήσουν και θα σου δώσουν μια τροφή για σκέψη και ενδοσκόπηση, αλλά ταυτόχρονα και παρατήρηση το τι κάνεις εσύ για σένα και πώς ζεις εσύ τη ζωή σου σήμερα. Πρώτο ερώτημα, φέρνοντας λίγο στην υπόλοιψή μας ένα γεγονός. Το γεγονός ότι κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Εγώ, εσύ και όλα γύρω σου γενικότερα. Τώρα πεθαίνω. Αύριο είμαι πιο κοντά στο θάνατο από ό,τι είμαι σήμερα. Αλλά η οπτική έχει τεράστια σημασία εδώ πέρα. Και εδώ είναι που φαίνεται τι είδους άνθρωπος είμαι, τι είδους άνθρωπος είσαι. Και εδώ καλείσαι τώρα να επιλέξεις ανάμεσα αυτά τα δύο άτομα που θα σου πω. Υπάρχει το άτομο το οποίο ασκεί την τέχνη του θανάτου, το οποίο σημαίνει όμως ότι έχει αγκαλιάσει το δώρο της ζωής. Έχει αγκαλιάσει το ότι έχει την ικανότητα να έχει αυτό το σώμα το οποίο τον αφήνει να εξερευνεί αυτόν τον κόσμο βιωματικά, με τις πέντε υπέροχες αισθήσεις του, του να νιώθει, να μυρίζει, να βλέπει και να είναι παρόν, να κρατάει τις αξίες που έχουμε ως μωρά, δηλαδή την απίστευτη και ατελείωτη δίψα για γνώση, για εξερεύνηση, για μάθηση και δημιουργία. Να θέλω να δημιουργήσω πράγματα σε αυτόν τον κόσμο που ζω, από το να είναι μια απλή ζωγραφιά, μια χορογραφία, να δημιουργήσω ένα σπίτι,
ένα βίντεο, οτιδήποτε, αλλά κάτι το οποίο παίρνει μια ιδέα που έχω εδώ, στον κόσμο αυτόν που δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί δεν μπορώ να τον πιάσω. Απλά υπάρχει εδώ μέσα. Αλλά να το βγάλω προς τα έξω και να γίνει βίωμα. Να νιώσω κάτι με βάση αυτό που πράττω. Το να νιώσω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σημαίνει ότι είμαι παρόν σε αυτό που συμβαίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα του van life πριν από κάθε ταξίδι. Περάσουμε στον άλλο τύπο ανθρώπου, ο οποίος ασκεί την τέχνη του να σκοτώνει. Να σκοτώνει δηλαδή σιγά, αργά και βασανιστικά τον εαυτό του. Και αυτοί είναι οι τύποι ανθρώπων οι οποίοι έχουν πάρει ως δεδομένο τη ζωή. Δεν εκτιμούν πια, δεν σέβονται και δεν λαμβάνουν ευθύνη για το ότι, για το πώς νιώθουν. Και αυτό που κάνουν είναι στην ουσία παθητικά να ζουν τη ζωή τους, περιμένοντας να πεθάνουν. Με την υπερκατανάλωση άχρηστων πληροφοριών από τα social media, από το κινητό, από τις άπειρες ώρες καθισμένη σε μια καρέκλα, το τονίζω, καθισμένη σε μια καρέκλα, καταστρέφοντας σιγά σιγά και βασανιστικά το σώμα μας. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα από την αποσύνδεση που έχουμε με τις αξίες που προανέφερα, αλλά ταυτόχρονα και με την αποσύνδεση από το παιχνίδι. Ρε, δεν παίζουμε πια, δεν παίζουμε. Δεν παίζουμε όπως όταν ήμασταν μωρά. Όπως πριν σε παλιότερες γενιές, πριν αυτή την τεράστια εξέλιξη τεχνολογίας που έβγαινες και τα πάρκα ήταν γεμάτα, έφευγες πρωί και γυρνούσες βράδυ και έπαιζες με τους φίλους σου. Τώρα πια θα βγεις και θα δεις ένα μωράκι να κλαίει και το αποτέλεσμα του να κλαίει είναι να παίρνει ένα κινητό στο χέρι από τη μάνα του γιατί δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Οπότε φαντάσου απλά τι σημαίνει αυτό και τι κάνει αυτό σε εμάς ήδη τώρα. Για να μην πω καν τι θα σημαίνει αυτό στις επόμενες γενιές. Είναι τρομακτικό. Εγώ έχω τρομάξει. Γι' αυτό νιώθω χρέος μου να μιλάω γι' αυτά. Θέλω να μιλάω γι' αυτά. Αρχικά γιατί έχω υπάρξει στο να ασκώ εγώ ίδιο, στο να σκοτώνω αργά και βασανιστικά τον εαυτό μου, αναγνωρίζοντας πόσο παθητικά και πόσο στη θέση του, ποια είναι η λέξη, victim, του θύματος ήμουνα. Αντί να λάβω εγώ ευθύνη για το πώς νιώθω και τι μπορώ να κάνω εγώ για τη ζωή μου. Οπότε επέλεξε. Ποιος τύπος ανθρώπου θες να είσαι. Γίνουμε όλοι οι καλύτεροι παρατηρητές των πράξεών μας, των συνηθιών μας, της ιστορίας που λέμε στο μυαλό μας για τον εαυτό μας και για τον κόσμο γύρω μας. Και να ανεβάσουμε την ποιότητα. Ανεβάζοντας
την ποιότητα εσύ προσωπικά, εγώ προσωπικά, ανεβαίνει αυτόματα και η ποιότητα ζωής γύρω μας. Επηρεάζει τους ανθρώπους γύρω μας. Είναι στο χέρι μας να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για τον εαυτό μας, για να ανέβει συνολικά η ποιότητα του κόσμου γύρω μας. Μπήκα βαθιά, δεν είχα σκοπό να πω έτσι. Δεν μπορώ όμως να βοηθήσω τον εαυτό μου. Πρέπει να βγουν αυτά εκεί έξω. Οπότε πείτε μου στα σχόλια σε τι στάδιο βρίσκεστε και θέστε ερωτήματα. Τα λέμε στο επόμενο.